Ο ψηλότερος παίκτης αυτή τη στιγμή του γηπέδου. Μίτσελ στα 3 αναγκάζεται να σουτάρει από τα 7 μέτρα. Αστοχή, πολύ ωραία το κούμπο. Σηκώνεται, μαζεύει το rebound ο Γιάννης. Τρίτο rebound. Ο έκτο του rebound. Walker. Brown. Έξω για το Smart. Σουτάρει. Αστοχή, φάουλ. Όλα αυτά στο 22-27. Αμερικανοί με τρεις περιφερειακούς, με διαφορετικό ρόλο καθένας. Το φάουλ το χρεώνεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο, συνεπώς είναι βολές. Ναι, δεν είναι εδώ οι Splash Brothers, δεν είναι κάποιοι άλλοι, δεν είναι ο Κόμπι, ο Κόμπι λέει ο Λεμπρόν, αλλά όμως είναι παιχταράδες, έτσι, όπως ο Μίτλετον. Ο Κόμπι είναι μόνο ως προσβευτής. Ναι, ως προσβευτής. Θα δείτε και το καταπληκτικό του διαφημιστικό. Η μπάλα για ποιον είναι τώρα? Φωνές προς τον διαιτητή, γιατί η κατοχή μπορεί να ήταν δική μας. Ένα replay θα μας διαφώτιζε. Ο Μπάρνς, Έξον και ο Μίτσελ. Εδώ είναι. Ο Μίτλετον, η μπάλα χτύπησε στο πρόσωπο, το πρόσωπο του Σλούκα. Του Σλούκα, ναι. Ναι, ναι, σωστό. Και χάρη στο Νέτς. Σε σούπερ ομάδα από φέτος. Λάιτ. Γυρίζει μπάλα. Πολύ γρήγορα. Smart. Μίτλετον προς το καλάθι στα 8 δευτερόλεπτα. Μπερδεύεται. Πολύ ωραίο μαρκάρισμα από τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Ο Χάρης Σλούκας. Side step, αλλά δεν του βγαίνει το σούτ γιατί έχει περάσει και αυτός ο απίστευτος μπλοκέρ μέσα. Ο τέρνερ των Indiana Pacers. Σλούκας στα 6. Αστραπιαία το σούτ τριών πόντων μέσα. Επιτέλους 29-23 η Ελλάδα μειώνει στους 6. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Το παρακολουθούμε έστω και από μια μικρή απόσταση. Βρήκε ισορροπία παρά τη σύγκρουση των σωμάτων και με το ταμπλό. 31-23. Ο Τέρνερ, leader τα μπλοκ στην κανονική περίοδο. Γιάννης απεγκλωβίζεται, σουτάρει, ευστοχή. Μεγάλη φάση, το επιφόρημα θαυμασμού από τους Κινέζους. Πάλι στους 6 η Ελλάδα μειώνει. Walker δεν έχει πάρει προσπάθεια εκτέλεση από το που ξαναμπήκε μέσα. Μίτλετον. Τάπα! Καταπληκτική φάση με τρεις Έλληνες πάνω στον Μπράουν. Μακρινό σουτ. Μπάλα μπαίνει, βγαίνει. Τέρνερ παίρνει το ριμπάουν ανάμεσα από δύο Έλληνες. Γι' αυτό έρχεται ο Σλούκας. Χάρης να μαρκάρισε στον Μίτλετον στην εκτραπάσα. Αστοχή. Ωραία ο Γιάννης. Στον αέρα εμποδίζει τον αντιπαλό του. Τον Μπάρνς. Παπαπέτρου φάουλ μακριά από την μπάλα. Έχουμε 5 φάουλ σε αυτό το δεύτερο. Γάλλοι οι Αμερικανοί χάνουν στον αμόλις ένα.